μεγάλη ιστορία για το βίο του Αγίου Διονυσίου. Ένας Άγιος ο οποίος συγχωρεί τους πάντες. Βρισκόμαστε στο τόπο που αναπαύεται το Ιερό Λείψανο του Αγίου Διονυσίου. Ο Άγιος Διονύσιος ήταν ένα αρχοντόπουλο και το οποίο αποφάσισε στα 20 του χρόνια να πάει να γίνει μοναχός. Όπου κάποια βραδιά του χτύπησε η πόρτα δυνατά και παρουσιάστηκε ένας άνθρωπος που ήταν κυνηγημένος. Τότε τον ρώτησε γιατί του ζητάει προστασία και είπε ότι είχε σκοτώσει έναν άνθρωπο στη Ζάκυνθο. Τον ρώτησε ο Άγιος ποιον άνθρωπο και του είπε τον Κωνσταντίνο Σιγούρο. Ο Κωνσταντίνος Σιγούρος ήταν αδερφός του Αγίου. Ο Άγιος λοιπόν δεν έχασε την ψυχραιμία του, αλλά του συνέστησε να ζητήσει το έλεος του Θεού και τη συγγνώμη και του έδωσε ρούχα, του έδωσε τροφοδοσία και του έδωσε και την κατεύθυνση για να πάει να συναντήσει προς την θάλασσα ένα βαρκάκι με το οποίο θα έφευγε να πάει να σωθεί. Την ολοκλήρωση του διακόσμου και τα λοιπά την πέτυχα εγώ. Δεδομένου ότι είμαι γέννημα και θρέμα Ζακυνθινός και μάλιστα εδώ δίπλα. Εξημεροβραδιαζόμουν παιδί στο ιερό του Αγίου Διονυσίου, πρώτα σε εκείνο και ύστερα σε τούτο, που το 48 γενιάστηκε. Και ένα τελευταίο που μου διηγήθηκε κάποιος, ο οποίος έχει σπουδάσει στην Αμερική Ζακυνθινός και μια μέρα, πριν καμιά δεκαριά χρόνια, ήταν στη Νέα Υόρκη και συνάντησε ένα φίλο του, κοντά στους δίδυμους πύργους. Και κουβεντιάζανε ότι κάτι ψάχνει να βρει, του λέει, στην τάδε οδό, πίσω από τη, είναι ένα μαγαζί που έχει. Μπαίνει στο μαγαζί και λέει good morning και αμερικάνικα μάλιστα, με αμερικάνικη προφορά. Και εκείνη του απήντησε καλημέρα σας. Λέει, κυρά μου, πώς κατάλαβες ότι είμαι Έλληνας, μήπως είσαι και από τη Ζάκυνθο. Εκείνος άρχισε να τρομάζει. Η κυρία ήταν η καταγωγή των δικών της από την Καλαμάτα. Λέει, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μία έξαρση πνευματική το μυαλό μου στη Ζάκυνθο, γιατί μου έχει συμβεί το εξής περιστατικό. Το παιδί μου τραυματίστηκε θανάσιμα και έμεινε φυτό 3 μήνες χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε και τι έγινε, ούτε να μπορεί να μιλήσει, ούτε να φάει, ούτε τίποτα. Μιλώντας με κάποια συγγενή μου στην Καλαμάτα, μου θύμισε ότι είναι το Αγίου Διονυσίου και πήρα το δρόμο και πήγα στην Ζάκυνθο. Εκεί που γυρίζει στον Εσπερινό, τον Άγιο μας, μέσα στο ναό, στο διάδρομο, όταν τελείωσε αυτή η διαδικασία, κάποιος ψηλός ιερεύς με σήκωσε. Εγώ στη σπουδή μου, λέει, να ξεσκονίσω το ράσο, το φόρεμά μου, έχασα τον ιερέα να τον ευχαριστήσω. Οπότε βγαίνει έξω και ενεργοποιείται το τηλέφωνό της, γιατί είχα βάλει εγώ σύστημα απενεργοποίησης. Χτυπάει ο άνδρας από την Αμερική. «Πού είσαι», της λέει. «Το παιδί μας μιλάει, το παιδί μας θυμάται, το παιδί μας διηγείται, το παιδί μας τρώει και οι γιατροί εδώ μιλούν για ένα θαύμα». Λοιπόν, θαυμαστός ο Θεός αντισαγείς αυτού.